Επιστροφή σε αναλύσεις, φίλες και φίλοι, μέρος δεύτερο, για να συζητήσουμε, όπως είπαμε, για όλα όσα αφορούν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την σύγκρουση στην Ουκρανία. Έχουμε μαζί μας τον καθηγητή Σωτήρη Ντάλη, αναπληρωτή καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ενοποίησης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Καλησπέρα, κύριε Ντάλη. Καλησπέρα, κύριε Χαλαμπίδη. Καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή. Να αναφέρω για τους φίλους ότι είμαι βέβαιος ότι θα βρουν πάρα πολύ χρήσιμο ένα πραγματικά πολυεργαλείο για όσους ασχολούνται με τις διεθνείς σχέσεις, τον Άτλαντα των Διεθνών Σχέσεων από τις εκδόσεις Πεδίο, που επιμεληθήκατε την ελληνική του έκδοση πρόσφατα, που είναι πραγματικά, βρίσκει κανείς μέσα με τη μορφή των χαρτών ένα απίστευτο πλήθος πληροφοριών. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Είναι ο Άτλας που έχει επιμεληθεί ο Πασκάλ Μπονιφάς, συνάδελφος από τη Γαλλία, ασχολείται πάρα πολύ με αυτά τα ζητήματα και είχα τη σκέψη να το προτείνω στα ελληνικά και δέχτηκε με χαρά ο εκδότης της εκδόσης Πεδίο και βγήκε μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα έκδοση. Είχα την τύχη να το προλογίσω, να το επιμεληθώ και να γράψω και ένα επίμετρο. Είναι πολύ χρήσιμο, είναι πολύ χρήσιμο να έχουμε τέτοια εργαλεία στα ελληνικά. Ναι. Και συμπίπτει πάρα πολύ τώρα με την δυσάρεστη αυτή κατάσταση στην Ουκρανία. Κύριε Ντάλη, να ξεκινήσουμε λέγοντας δύο λόγια, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απέκτησε τώρα επαφές με την Ουκρανία. Υπάρχει μια διαδρομή πάνω σε αυτό, δηλαδή η Ουκρανία προσπαθεί να εντείνει την ευρωπαϊκή της τροχιά σε βάθος χρόνου. Κοιτάξτε, είναι μια συζήτηση η οποία κρατάει εδώ και αρκετά χρόνια. Νομίζω όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Δύση γενικότερα έκαναν πολύ λιγότερα από αυτά που υποσχέθηκαν προς την πλευρά της Ουκρανίας και αυτό δημιούργησε λανθασμένες εντυπώσεις. Αν πάμε λίγο πιο πίσω θα δούμε ότι πριν από την κατάσταση αυτή που έχει δημιουργήσει η ρωσική εισβολή το τελευταίο 15ήμερο, η Ρωσία σχεδίαζε αυτή την εισβολή και την κατοχή της Ουκρανίας. Είχε προχωρήσει με την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, όπου μάλλον εκεί δοκίμασε τα αντανακλαστικά της Δύσης των δυτικών δημοκρατιών. Δεν τα βρήκε και ιδιαίτερα σε καλή ποιότητα, θα έλεγα. Μάλλον αμήχανα έως αδιάφορα αντιδράσαμε. Και αναποτελεσματικά, προφανώς. Και αναποτελεσματικά. Δεν μπορέσαμε να αποτρέψουμε αυτή την δυσάρεστη κατάσταση. Οι δημοκρατίες της Δύσης όχι μόνο δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν τη ρωσική εισβολή του 2014 και παρακολούθησαν με αμηχανία τους Ρώσους εθελοντές, θα θυμόσαστε τότε. Βέβαια. Που είχαν μπει χωρίς επίσημα χαρακτηριστικά στα στρατιωτικά ρούχα τους ναι. να υλοποιούν την προσάρτηση της Κριμαίας. Επισήμως η Ρωσία δεν είχε ποτέ παραδεχτεί ότι μπήκαν Ρώσοι στρατιώτες, ήταν ένα θέατρο του παραλόγου. Το κυριότερο όμως, δεν καταφέραμε να οικοδομήσουμε ένα αξιόπιστο σύστημα ασφάλειας και συνεργασίας στην Ευρώπη μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου που να περιλαμβάνει και τη Ρωσία. Όλα αυτά συσσωρεύτηκαν και φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση που δημιούργησε η ρωσική εισβολή. Είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και επιμέρους ευρωπαϊκές χώρες έχουν πρωτοστατήσει στο κομμάτι των οικονομικών κυρώσεων απέναντι στη Ρωσία και αυτό συνοδεύτηκε, θα έλεγε κανείς, και με μια ασυνήθιστα πολιτική κλιμάκωση υπό την έννοια ότι πλέον πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν να αναθερμαίνουν το ενδιαφέρον τους για το κομμάτι της ασφάλειας, δείχνουν να εντείνουν το ενδιαφέρον τους για την συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ και ίσως αυτό προδικάζει και ένα εντονότερο ενδιαφέρον για την ίδια την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Κύριε Χαλαμπίδη, το θέτετε εύστοχα το θέμα. Ζούμε ιστορικές εποχές, ο πόλεμος αυτός αλλάζει τα πάντα, οπότε και το νέο δεδομένο θα έλεγα πως είναι ακριβώς αυτή η διαφορετική στάση που κατάφερε να κρατήσει η Ευρώπη απέναντι στην σημερινή εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία. Θα έλεγα πως ενεργοποιήθηκαν Ευρώπη και ΝΑΤΟ. Η ευρωατλαντική κοινότητα έδειξε μια συνοχή η οποία δεν ήταν αυτή που περίμενε προφανώς η Ρωσία. Έδειξαν διαφορετικά αντανακλαστικά. Ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε γενναίες αποφάσεις με τεράστιο κόστος για τις οικονομίες των κρατών μελών. Και αυτό θα πρέπει να το υπογραμμίζουμε, να μην το υποτιμάμε.
Είναι γνωστό πως είμαστε μια κοινότητα αξιών που στηριζόμαστε στις αρχές αλληλεγγύης, της ασφάλειας, της ελευθερίας. Έπρεπε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και έτσι έπρεπε να γίνει. Έμειναν κάποιοι να επαναλαμβάνουν αμήχανα τα ίδια επιχειρήματα που έλεγαν και κατά την διάρκεια ή στην αρχή της υγειονομικής κρίσης πανδημίας, ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και τότε, κύριε Χαραλαμπίδη, η Ευρωπαϊκή Ένωση βγήκε καλύτερη από εκείνη την κρίση. Έτσι και τώρα πρέπει να βγει καλύτερη, με περισσότερη και καλύτερη συνοχή, που είναι ο βασικός πυλώνας της. Τώρα, αναφερθήκατε στο ζήτημα της αναθέρμανσης της συζήτησης γύρω από την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Εδώ έχουν συμβεί πράγματα που δεν μπορούσαμε να υλοποιήσουμε 25-30 χρόνια. Χτες διάβαζα την δήλωση της Πρωθυπουργού της Δανίας, η οποία μίλησε για ιστορικές εποχές, οι οποίες απαιτούν ιστορικές αποφάσεις, και εξηγούσε τους λόγους που οδηγούν την κυβέρνησή της στην απόφαση να εγκαταλείψει την επιλογή μη συμμετοχής που είχε μέχρι σήμερα τα τελευταία 30 χρόνια η Δανία στα θέματα αμυντικής ολοκλήρωσης της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και προχωράει μέσα από ένα δημοψήφισμα που θα οργανώσει την 1η Ιουνίου στο ερώτημα της συμμετοχής πλέον της Δανίας στο σκληρό πυρήνα μιας αμυντικής ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό γιατί η Δανία είναι και μέλος του ΝΑΤΟ, που σημαίνει ότι όλα αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά προς την ευρωπαϊκή λογική και ευρωπαϊκή άμυνα που ασκεί την ομπρέλα που έχει το ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Η Δανία είναι μια χώρα που έχει συμμετάσχει και σε νατοϊκές αποστολές. Ναι. Που σημαίνει ότι η προσπάθεια της Ευρώπης να αυτονομηθεί αμυντικά και στρατιωτικά και στρατηγικά, θα έλεγα, δεν είναι σε καμία περίπτωση αντίθετη στα συμφέροντα της Ευρωατλαντικής κοινότητας και του ΝΑΤΟ. Γιατί διαβάζουμε τον τελευταίο καιρό διάφορες απόψεις ότι η Ευρώπη πάει να χτίσει μια αυτονομία η οποία θα είναι ένα αντίπαλο δέος στην... Συμπληρωματικά θα είναι αυτά τα μεγέθη ουσιαστικά. Συμπληρωματικά, ναι, είναι συμπληρωματικά. Εγώ θεωρώ ότι αυτές οι απόψεις που διατυπώνουν κάποιοι ή είναι από ανθρώπους που δεν έχουν εμβαθύνει στη λογική της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση προχωρά με μικρά βήματα μέσα από διαδικασίες αργές και με πιο μεγάλα βήματα μέσα από κρίσεις. Είμαστε μπροστά, επομένως, σε μια νέα κρίση ιστορική. Πρέπει να προχωρήσουμε με πιο γοργά βήματα. Είδατε την ιστορική αλλαγή που επέλεξε να κάνει η Γερμανία. Ακριβώς εκεί θα πήγαινα τώρα, γιατί έχω την εντύπωση ότι... Μια ιδιαίτερη πτυχή των εξελίξεων. Ναι, ναι. Αυτή η εντυπωσιακή αλλαγή μέσα σε 24 ώρα πραγματικά της γερμανικής διεθνούς πολιτικής είναι ίσως το κλειδί για την κατανόηση των εξελίξεων. Δηλαδή... Βέβαια. Μέσα σε λίγες μέρες η Γερμανία ενηλικιώθηκε γεωπολιτικά. Και δεν φημίζονται για την ευελιξία τους οι Γερμανοί στην πολιτική. Αντίθετο, θα έλεγα. Είναι πολύ αργοί στις διεθνοπολιτικές τους επιλογές και αυτό προφανώς εξηγούσε πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό και καθυστερούσαν να εμπεδώσουν τη λογική μιας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στα αμυντικά ζητήματα και καθυστερούσαν να ακολουθήσουν τις επιλογές που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια ο πρόεδρος Μακρόν στο ζήτημα της άμυνας και της ασφάλειας στην Ευρώπη. Θα έλεγα ότι η δική μας χώρα, η δική μας κυβέρνηση ακολούθησε πολύ πιο γρήγορα το πνεύμα Μακρόν, το οποίο δικαιώνεται τώρα, και η Γερμανία έρχεται να συναντήσει αυτή τη μεγάλη αλλαγή και η Δανία έρχεται να συναντήσει αυτή τη μεγάλη αλλαγή των ημερών. Άρα δημιουργούμε μια Ευρώπη των προθήμων, κύριε Χαραλαμπίδη, οι οποίοι οι πρόθυμοι θα είναι έτοιμοι να δουλέψουν περισσότερο, να προσφέρουν περισσότερο για μια καλύτερη Ευρώπη, πιο πολιτική, πιο ασφαλή. Να πούμε βέβαια σε αυτό το σημείο, επειδή το αναφέρατε κιόλας, ότι η Ελλάδα, ακριβώς επειδή αντιμετωπίζει ιδιόμορφες συνθήκες και εθνικές απειλές, έχει για το μέγεθός της ειδικά μια εξαιρετικά αξιόλογη αμυντική υποδομή, η οποία θα τη φέρει, στην προσπάθεια αυτή η οποία ξεκινάει ενδεχομένως, θα τη φέρει σε πρωταγωνιστική θέση, θα έλεγε κανείς, στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Εγώ πιστεύω ότι, το έχω γράψει επανειλημμένως εδώ και καιρό, τα τελευταία χρόνια επιμένω σε αυτή τη λογική, ότι η θέση της χώρας μας είναι μια θέση πρωταγωνιστή στις αυτές τις νέες εξελίξεις, αυτές τις εξελίξεις που αν δεν ερχόντουσαν με αυτόν τον δραματικό τρόπο που ήρθαν τώρα με τη ρωσική εισβολή, έπρεπε να τις είχαμε δρομολογήσει προκειμένου να προλάβουμε αυτά τα δυσάρεστα γεγονότα. Δεν το καταφέραμε, δηλαδή δεν είχαμε πάει σε αυτή τη λογική της πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης. Επιμέναμε περισσότερο στη διάσταση την οικονομική και την εμπορική,
αφήστε που και εκεί δεν τα είχαμε κάνει πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Η περίφημη ΟΝΕ που είναι εξαιρετικά χρήσιμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι μόνο νομισματική ενοποίηση. Δεν έχουμε ολοκληρώσει και την οικονομική ενοποίηση. Είναι ένα ημιτελές σχέδιο, όπως λέει και ο Ζακ Ντελόρ. Επομένως, έχουμε ανάγκη, κύριε Χαραλαμπίδη, ομάδες, χώρες της πρωτοπορίας. Πρέπει να λειτουργήσουμε με κάποια ομάδα κρατών που ως πρωτοπορία, όπως στις τέχνες, τα γράμματα και εδώ, που να δείξει το δρόμο για μια Ευρώπη πολιτική η οποία να μπορεί να διαχειρίζει τη ίδια τα προβλήματά της και να μην περιμένει από τις ΗΠΑ να τρέχουν να διασφαλίσουν το κενό της ασφάλειας. Δεν πρέπει να ξαναυπάρξει κενό ασφάλειας και να δημιουργηθεί βεβαίως, αφού λήξει αυτή η τραγωδία, οπωσδήποτε ένας διάλογος με τη Ρωσία, προκειμένου και η Ρωσία να συμμετάσχει σιγά σιγά στη μεγάλη αρχιτεκτονική της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Αυτό δεν θα είναι εύκολο, γιατί αυτή η μεγάλη συζήτηση μπορεί να γίνεται μόνο μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες και κυρίως οι δημοκρατικές χώρες μπορούν να αναζητήσουν μια κοινή λογική. Πρέπει επομένως και η Ρωσία να καταλάβει το μεγάλο λάθος που έκανε στην παρούσα φάση στην Ευρώπη, σε μια γειτονική της χώρα. Δεν ξέρω αυτό το τραύμα πώς θα το διαχειριστούν οι Ρώσοι, αλλά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μέχρι να το διαχειριστούν, η Ευρώπη οφείλει να αυτονομηθεί από τη Ρωσία ενεργειακά και να γίνει πιο ασφαλής για τα δικά της συμφέροντα, τη σύγκληση των εθνικών συμφερόντων που έχουμε μέσα από αυτή την ενοποιητική διαδικασία, και η χώρα μας δεν μπορούσε να απέχει από αυτή τη μεγάλη αλλαγή, από τη νέα μεγάλη συζήτηση για την αρχιτεκτονική ασφάλειας. Κύριε Νταλή, υποστηρίζουν κάποιοι ότι αυτό που πραγματικά ενοχλεί και ανησυχεί τον Βλαντιμίρ Πούτιν δεν είναι τόσο μια σύζευξη της Ουκρανίας με το ΝΑΤΟ, αλλά η προοπτική μιας πραγματικά ευρωπαϊκής Ουκρανίας, μιας χώρας δηλαδή η οποία θα είναι δυτικόστροφη, θα είναι ανοιχτή, μια ανοιχτή κοινωνία η οποία θα προοδεύει δίπλα ακριβώς στη Ρωσία. Ναι, η Ουκρανία έδειχνε πως έχει ως μοναδική της επιλογή να κοιτάζει προς την Δύση και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσε να χωνέψει, να το πούμε έτσι, ο Πούτιν και η Ρωσία, γιατί θα βρισκόταν να έχει δίπλα του μια χώρα η οποία συνεχώς θα εκδημοκρατίζεται και θα γίνεται καλύτερη, η ευημερία θα ανέβαινε, όλα αυτά, ξέρετε, παίρνει τη μορφή κολλητικού μικροβίου που θα δημιουργούσε προβλήματα στο εσωτερικό της χώρας του. Έτσι προτιμά να έχει δίπλα του δύο γειτονικές χώρες, μία γειτονική χώρα όπως είναι η Λευκορωσία και άλλη μία η Ουκρανία που θα την ήθελε σαν την Λευκορωσία. Ναι, ναι, ναι. Να είναι δηλαδή στην πραγματικότητα και πολιτική και πολιτισμική δορυφόρη της Ρωσίας. Ακριβώς. Είδαμε τις τελευταίες μέρες έτσι και με ένα δραματικό τρόπο οπωσδήποτε που θα καταγραφεί, έχω την εντύπωση, στα ιστορικά εγχειρίδια, να υποβάλλεται ένα αίτημα εισδοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ουκρανία. Αίτημα το οποίο ήρθε να πλαισιωθεί και από αιτήματα ξανά από τη Γεωργία και την Μολδαβία. Προφανώς αυτά τα αιτήματα έχουν ένα έντονο συμβολικό χαρακτήρα, αλλά σε αυτή τη φάση είναι δυνατόν να αποτελέσουν κάτι πιο ουσιαστικό, γιατί είδαμε να πλαισιώνεται και από μια απόφαση ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά παρόλα αυτά στην πράξη μπορούμε να δούμε κάτι εντονότερο. Δεν νομίζω. Έχει έντονο συμβολικό χαρακτήρα και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που συμβαίνει, που είναι ένα μήνυμα της Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αγκάλιασε την Ουκρανία. Η Ουκρανία και άλλες χώρες της περιοχής βλέπουν πως μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνουν καλύτερες και θέλουν να έρθουν σε αυτή τη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Όμως η διαδικασία της διεύρυνσης δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορεί να γίνει έτσι εν θερμό. Είναι μια άλλη διαδικασία, πρέπει πρώτα να επέλθει η ειρήνη, να δούμε να χτιστεί ένα νέο κράτος, μια νοικοδόμηση, μια νέα δημοκρατία, ένα πραγματικό δημοκρατικό οικοδόμημα, να εμπεδωθεί η κοινοβουλευτική δημοκρατία στην Ουκρανία και να ανοίξει ο δρόμος για μια πραγματική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξάλλου η προοπτική είναι αυτή, η διαρκής διεύρυνση είναι μια ιστορική αναγκαιότητα, όλες οι χώρες θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως κύριε Χαραλαμπίδη, υπάρχει ένα
κοινοτικό κεκτημένο, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως κοινότητα αξιών και αυτό πρέπει να το τηρούμε με θρησκευτική ευλάβεια. Βλέπετε τα Βαλκάνια τι προβλήματα έχουν, γνωρίζετε πολύ καλά πώς έχει μπλοκάρει η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι τόσο εύκολα πράγματα αυτά και δεν μπορεί να γίνει, δεν πρέπει να γίνουν εύκολα πράγματα. Πρέπει οι χώρες αυτές να βελτιώνονται με την προοπτική της ένταξης, που είναι το βασικό κίνητρο για να γίνεις καλύτερος προκειμένου να ενταχθείς σε αυτή τη μεγάλη δημοκρατική οικογένεια των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Νταλή, κλείνοντας, εσείς έχοντας μια οπωσδήποτε εποπτική αντίληψη της κατάστασης, ποια βλέπετε ότι μπορεί να είναι η πιθανότερη διέξοδος από τη σημερινή χαοτική κατάσταση στην Ουκρανία? Κοιτάξτε, είναι προφανές πως και οι δύο πλευρές θα αναζητήσουν έναν έντιμο συμβιβασμό ή τον αναζητούν ήδη. Όμως αυτός ο έντιμος συμβιβασμός, για να είναι πραγματικά έντιμος, δεν πρέπει να έχει έναν νικητή και έναν ιτημένο. Αυτό θα είναι πολύ δύσκολο. Είδαμε τους βασικούς όρους που έχει βάλει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αν μπορούμε να τις πούμε διαπραγματεύσεις αυτές, τη στιγμή που συζητούν οι πόλεις βομβαρδίζονται, τη στιγμή που ανοίγουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι, η Μαριούπολη βομβαρδίζεται, δεν υπάρχει καμία κανονικότητα, δεν υπάρχει χώρος για τη διπλωματία. Αποκλιμακώνει κάπως και η Ρωσία τις απαιτήσεις της, δηλαδή έβγαλε από το τραπέζι την απέτηση να αλλάξει οπωσδήποτε η κυβέρνηση, έχει εγκαταλείψει τους όρους περί αποστρατιωτικοποίησης και αποναζιστικοποίησης, υποτίθεται της. Καλά, αυτό ήταν. Ναι, θέλω να πω ότι κάπως και εκείνη δείχνει ότι. Εντάξει, έβγαλε αυτά τα οποία δεν είχαν καμία σημασία και κρατάει αυτά που έχουν πραγματικά μεγάλη σημασία και αλλάζουν όχι μόνο τη ζωή των ανθρώπων, αλλά αλλάζουν το χάρτη στην Ευρώπη. Τα σύνορα, βέβαια. Τα σύνορα, το Σύνταγμα που θα υποχρεώνει τη χώρα να είναι σε μια μόνιμη ουδετερότητα κλπ. Αναγνώριση της Κρυμαίας ως ρωσικό έδαφος. Τα πιο βαριά, θα λέγει κανείς. Τα πιο βαριά, που αυτά τον ενδιαφέρουν. Οπότε είμαστε σε μια φάση αναζήτηση αυτού του συμβιβασμού εν μέσω βομβαρδισμών και ανθρωπιστικής καταστροφής. Θα είναι μια δύσκολη διαδικασία. Ναι, ολοκληρώστε, ναι. Παρακαλώ. Απλώς ήθελα να σταθώ λίγο στα μέτρα κυρώσεις που έχει επιβάλει η Ευρωατλαντική κοινότητα. Θα φύγουν γρήγορα αυτές οι κυρώσεις, πιστεύετε? Δεν θα φύγουν γρήγορα και θα έχουν βάθος χρόνου, γιατί αυτός είναι, πιστεύω, ο στόχος. Όμως θα ήθελα λίγο να σταθώ στο γεγονός ότι μια χώρα της μεγάλης ευρωατλαντικής κοινότητας, του ΝΑΤΟ δηλαδή, η Τουρκία, αρνήθηκε να σεβαστεί αυτή την απόφαση της Δύσης, των δυτικών κρατών και της ευρωατλαντικής κοινότητας να πιέσουμε τον Πούτιν να σταματήσει αυτή την τραγωδία με κυρώσεις, αρνήθηκε, τις περιφρόνησε και αυτή τη στιγμή επιβραβεύεται ως ένας επιτίδιος ουδέτερος, έτσι, με μια επίδειξη προσεκτικής ουδέτερης τάσης, εμφανίζεται ως παράγον που μπορεί να φέρει ειρήνη στην περιοχή και να μπορεί να λειτουργήσει ως καθοριστικός παράγον για την επόμενη μέρα. Πιστεύω ότι δεν πιέστηκε αρκετά η Τουρκία προκειμένου να εφαρμόσει τις κυρώσεις, οι οποίες κυρώσεις δεν έχουν μόνο οικονομικό ενδιαφέρον, έχουν και γεωπολιτικό ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν και κάποιες κυρώσεις που εκκρεμούν εις βάρος της. Πολύ σωστά, πολύ σωστή η επισήμανση που κάνετε και έχω την εντύπωση ότι πρέπει να αναζητήσουμε μονοπάτια προκειμένου να καταγγελθεί αυτή η στάση της Τουρκίας στη διεθνή κοινότητα. Κοιτάξτε, αυτό είναι το ένα, αλλά το ζήτημα είναι τι κάνουμε μέσα σε αυτή τη μεγάλη ευρωατλαντική κοινότητα. Δηλαδή, αν όλοι συσπυρωνόμαστε και όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρώπης γενικότερα συσπυρώνονται και παίρνουν μέτρα τα οποία έχουν τεράστιο κόστος για τις οικονομίες των κρατών μελών και έχουμε ένα κράτος μέλος της ευρωατλαντικής κοινότητας, της ευρύτερης ευρωατλαντικής κοινότητας, με πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα στο ΝΑΤΟ, που θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και περιφρονεί αυτές τις κυρώσεις και αδιαφορεί και δεν θέλει να συμβάλλει σε αυτό το επίπεδο και ταυτόχρονα εμφανίζεται ως διαμεσολαβητής, τι δεν κάνουμε καλά στο πλαίσιο της ευρωατλαντικής κοινότητας και έχω την αίσθηση ότι κάτι δεν κάνουν καλά, ειδικά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτό που λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Γεια σας.